Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Βλέπετε ότι είμαι στενοχωρημένη στη φωτογραφία εξωφύλου του βίντεο και ναι, είμαι διαβάζοντας και μαθαίνοντας αυτή την ιστορία, τη συνέχεια αυτής της ιστορίας. Τι γίνεται όταν έχουμε θέματα συνεξάρτησης, δεν τα θεραπεύουμε, καταφέρνουμε να ξεκόψουμε από μια προβληματική σχέση και προχωράμε στην επόμενη χωρίς να κάνουμε θεραπεία, χωρίς να βρούμε τον εαυτό μας και χωρίς να λύσουμε τα δικά μας ζητήματα. Νιώθω πολύ αγάπη και πολύ συμπαράσταση και συμπόνια προς τη φίλη που μου στέλνει την επιστολή. Θα ξεκινήσω ανάποδα. Θα διαβάσω ένα μήνυμα που μου έστειλε πριν 2 χρόνια, πριν 2,5 χρόνια. Update γράφει, happy end. Αγαπημένη μου Θέκλα, καλησπέρα, τα βιβλία σου φως στη ζωή μας. Σε παρακολουθώ με βλάβη αφού αφορμή να δω καθαρά ήσουν εσύ, καλά τα έθαβα ως τότε. Με ταρακούνησαν κάποια vlogs πριν αρχίζω να αναρωτιέμαι ότι κάτι κάνω λάθος και είχα στείλει την πρώτη επιστολή. Μου είχε στείλει μια επιστολή για μια προβληματική σχέση. Μετά από απίστευτα σκαμπανεβάσματα και πισωγυρίσματα, με βοήθεια ψυχοθεραπείας, κατάφερα να φύγω από την χρόνια χειριστική σχέση με οριστικά και αμετάκλητα, στην οποία είχα συνεξάρτηση λόγω έλλειψης πατρικού προτύπου, ίσως και γι' αυτό επέλεξα και έναν άντρα αρκετά μεγαλύτερό μου. Και μετά είδα καθαρά πόσο δυστυχισμένο έκανα τον εαυτό μου με τις επιλογές μου. Έχω βάλει νέους στόχους και κάνω όνειρα επιτέλους. Ο άνθρωπος αυτός ήταν χειριστικός και πολύ ρηχός συναισθηματικά. Δεν χωράνε σελίδες να γράψω τι άσχημα έχω περάσει μαζί του. Δεν θα σταθώ εκεί όμως, αλλά στο φως, στο τέλος της ιστορίας. Φεύγοντας είδα μάσκες να πέφτουν, είδα τον πραγματικό του εαυτό. 1 χρόνο πριν είχα και μια αποβολή μαζί του μέχρι που γύρισε και μου είπε δεν ήταν δικό του και τι δεν είπε για να με πληγώσει. Έφυγα με το που βρήκα δουλειά με πολύ λίγα χρήματα στη τσάντα, σιγά σιγά τα τακτοποίησα όλα, όσο δύσκολο και αφάνταζε τόλμησα. Η ηρεμία και η γαλήνη που νιώθω δεν εξαγοράζεται. Νιώθω ότι τώρα ζω αφού τι όνειρα δεν έκανα για τόσα πολλά χρόνια. Απίστευτο. Αγαπάτε τον εαυτό σας. Είναι απλό αλλά δυνατό μήνυμα, το ξέρουμε αλλά δεν το κάνουμε πάντα. Μέχρι και αυτοάνοσο νόσημα έπαθα γιατί δεν ήθελα να παραδεχτώ την αλήθεια κατάματα. Και το σώμα μίλησε. Δεν το άξιζε σε αυτέ μου. Και πόσο δίκιο είχες για το ένστικτο από την αρχή, μου έλεγε όχι. Σε ευχαριστώ από καρδίας, ίσως να μην το καταλαβαίνεις πόσο μας βοηθάς πραγματικά. Λίγο ταρακούνημα θέλουμε όλοι τελικά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνεις. Εγώ καλά συνέχεια σε ό,τι και αν κάνω, εσύ όμως δεν συνέχισες καλά. Γιατί δεν είναι μόνο λίγο ταρακούνημα που χρειαζόμαστε όλοι. Δεν είναι μόνο ψυχοθεραπεία για να μπορούμε να ξεφύγουμε από μια προβληματική σχέση. Χρειαζόμαστε και ψυχοθεραπεία και εντατική προσπάθεια για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα της συνεξάρτησης. Όταν κάποιος είναι σε μία προβληματική σχέση, ανακαλύψει μέσω της βοήθειας της ψυχοεκπαίδευσης ή και της ψυχοθεραπείας ακόμη ότι είναι συνεξαρτώμενος από έναν παραμελητικό νάρκισο, όπως είχε γίνει στην περίπτωση αυτή της σχέσης της μακρόχρονης που είχες παλιά, δεν χρησιμοποιεί την ψυχοθεραπεία μόνο για να φύγει από εκείνη τη σχέση, αλλά συνεχίζει να κάνει ψυχοθεραπεία μετά προκειμένου να γιατρέψει τον εαυτό του. Γιατί συνεξαρτώμενοι είμαστε εντός εισαγωγικών άρρωστοι εμείς οι ίδιοι και δεν μας σώζει το να τελειώσουμε μια προβληματική σχέση, γιατί αν δεν γιατρέψουμε τη δική μας δυσλειτουργία που είναι συνεξάρτηση θα μπλέξουμε ξανά, όπως δυστυχώς έμπλεξες ξανά κι εσύ. Και μου γράφεις τώρα 2,5 χρόνια μετά, αγάπη μου. Καλημέρα γλυκιά μου Θέκλα, καλημέρα κορέ. Σε παρακολουθώ ανελιπώς τα τελευταία χρόνια και το έργο που προσφέρεις είναι ανεκτίμητης αξίας. Έχω ξαναστείλει στο παρελθόν, το θυμάμαι, και έχω σωθεί από μια κατάσταση χάρη στις συμβουλές σου. Μόνο που τώρα έχω μπλέξει σε μια πιο δύσκολη. Είμαι η Τάδε, λες το όνομά σου, εννοείται ότι θα το πω στο βίντεο, και είμαι 30 χρόνια. Και τα τελευταία 2 χρόνια ζω στο εξωτερικό. Προφανώς μετά που χώρισες από την προηγούμενη σχέση, έφυγες στο εξωτερικό. Ήρθα ως οικονομικός μετανάστης, με ένα εισιτήριο και 50 ευρώ, με μια φίλη και κατάφερα να ορθοποδήσω μετά από μεγάλο αγώνα, αλλά με θέληση και προσπάθεια τα κατάφερα. Μπράβο σου, είσαι ανεξαρτώμενη, τα καταφέρνουμε στα πρακτικά, καταφέρνουμε στα επαγγελματικά, στα ερωτικά είναι που τα κάνουμε σκατά.
Δεν έχω κανένα άνθρωπο της οικογένειάς μου εδώ, μόνο φίλους, εξίσου σημαντικοί όμως. Έβαλα ένα πρόγραμμα και παρόλο που πέτυχα και τη δεύτερη καραντίνα και είχα μόνο 3 μήνες τότε εδώ, με πολλές δυσκολίες λόγω που δεν ξέρω και τη γλώσσα, τα κατάφερα και επιβίωσα. Μπράβο σου. Ας που άμεσο πρόβλημά μου και συγγνώμη που δεν γίνεται να είμαι πιο συνοπτική, παίζουν ρόλο αυτά όπως θα διαβάσετε παρακάτω. Στη δουλειά μου λοιπόν, πέρσι, ερχόταν ένα παλικάρι, συνομήλικός μου, και ενώ δεν είχα κάποια σχέση ούτε τέτοιο πλάνο, κάτι μέσα μου άλλαξε. Με προσέγγισε και ενέδωσα. Πρέπει να ήταν κανένας νάρκισσος για να ενδώσεις. Δεν είχες πλάνο να κάνεις σχέση, δεν είχες τέτοιο σχέδιο, αλλά επειδή σε προσέγγισε, ενέδωσες. Είπαμε, συνεξαρτώμενοι, κάνουμε τα χατήρια των αλλωνών και όχι τα δικά μας. Ξεκίνησε μια σχέση με όλους τους καλούς Ιωνούς. Όλα ήταν πολύ παραμυθένια λουλούδια και πολύ τρυφερές κινήσεις. Μήπως ήταν love bombing, μήπως ήταν βομβαρδισμός της αγάπης στην αρχή που κάνουν η νάρκηση. Κάθε μέρα δέναμε όλο και πιο πολύ. Μένω έγκυος, πολύ νωρίς στη σχέση, για πρώτη φορά στη ζωή μου είχα όμως αυτόματη αποβολή. Είχες και μια αποβολή στην προηγούμενη σχέση πριν 2,5 χρόνια τότε που μου έγραφες, αλλά εννοείς αυτόματη αποβολή, ότι αυτόματη αποβολή σημαίνει ότι πεθαίνει το μωρό μόνο του, δεν το ρίχνεις. Ήταν δίπλα μου, έκλαιγα και έκλαιγε μαζί μου. Μετά από αυτό προσπάθησα να ορθοποδήσω πάλι, κάναμε όνειρα να μείνουμε μαζί και αυτό είπαμε να μην αλλάξει, παρόλο που η εγκυμοσύνη είχε αυτή την κατάληξη. Okay. Ο πρώτος καυγάς ήταν η περιοχή που θα ήταν το σπίτι. Εγώ ήθελα στη δική μου πόλη, καθώς δεν έχω μεταφορικό μέσο και η γλώσσα μου ακόμα δεν έχει λυθεί με τη γλώσσα της χώρας εδώ που ζω. Πάω σχολείο και έχω φίλους που εκτιμώ πολύ. Εκείνος, παρόλο που οδηγεί και η δουλειά του ήταν μόνο 10 λεπτά από αυτό που ήθελα, ήταν ανένδοτος, γιατί σε εκείνη την περιοχή ζούσε και είχε επιχείρηση η οικογένειά του. Αυτό ήταν το πρώτο καμπανάκι κινδύνου. Έπρεπε να είχα φύγει τότε, μάλιστα. Χτυπάει το πρώτο καμπανάκι. Ήδη έχεις την εμπειρία της αποβολής, άρα το σώμα σου ίσως κάτι λέει. Ίσως, δεν ξέρω. Ίσως. Και κάνετε καυγά για το που θα μείνετε και αυτός επιμένει να μείνετε εκεί που τον βολεύει αυτόν και την οικογένειά του και όχι εκεί που σε βολεύει εσένα, παρόλο που εσύ δεν οδηγείς και αυτός οδηγεί. Πρώτο καμπανάκι, καμπανάρα, σημεάρα. Αλλά εσύ δεν την ακούς. Η συνεξάρτηση σου καλά κρατεί. Δεν έφυγες όμως. Συνεξάρτηση είπαμε. Από τα πολλά πήραμε το σπίτι στην πόλη που έμενα. Να σημειωθεί ότι στην οικογένειά του οι υπόλοιποι είναι χωρισμένοι με παιδιά και εργάζονται όλοι στην οικογενειακή επιχείρηση και μόνο εκείνος είναι ανεξάρτητος οικονομικά. Μένουμε μαζί και το πρόβλημα ήταν το κοινό ταμείο. Εγώ, παρόλο που έπαιρνα το 1/3 από το δικό του μισθό, πάντα είχα στην άκρη χρήματα, εκείνος όχι. Έδωσα λοιπόν εγώ τα πρώτα 3 ενίκια και εκεί ήταν που άρχισα να προβληματίζομαι γιατί δεν έχει χρήματα με τόσο καλό μισθό που έπαιρνε. Βέβαια βοήθησε και εκείνος αργότερα, όμως ήταν ήδη πολύ χρεωμένος σε δάνεια για την οικογένειά του. Ήταν ο μοναδικός που είχε καλό εκαθαριστικό για δάνεια, αγωνιοποιημένο παιδί μου μυρίζεται αυτός. Όμως πώς να το διαχειριστώ, γιατί πάντα ήμουν κυρία του εαυτού μου και δεν είχα ποτέ κοινό ταμείο με κάποιον. Ξαναμένω έγκυος πρόσφατα και είμαι ακόμη έγκυος. Είπα λοιπόν να έχουμε ένα πλάνο για το παιδάκι που έρχεται, έσοδα-έξοδα, να ξέρουμε τι μας γίνεται, εγώ έτσι νιώθω ασφάλεια. Έγινε λοιπόν ένας μεγάλος καυγάς ανάμεσά μας και βγήκα η κακιά που δεν του έχω εμπιστοσύνη και με αυτό σηκώθηκε, έφυγε από το σπίτι και εξαφανίστηκε για 5 μέρες. Όσες φορές και αν προσπάθησα και έριξα τα μούτρα μου, ήταν και είναι ανένδοτος. Τώρα μένω πίσω έγκυος και άνεργη και χωρίς ίχνος ψυχολογικής υποστήριξης, το αντίθετο μάλιστα έχω πέσει από τα σύννεφα. Ένας άλλος άνθρωπος. Αυτό το διάστημα μένει με τους συγγενείς του, τους γονείς του. Ο πατέρας του έχει πολλή επιρροή πάνω του, τον χειραγωγεί εξ ολοκλήρου.
Δυστυχώς δεν άκουσα τα καμπανάκια κινδύνου νωρίτερα. Θα παραθέσω κάποια από αυτά. Και εγώ θα σου πω ξανά ότι ο λόγος που δεν άκουσες τα καμπανάκια κινδύνου νωρίτερα ήταν η συνεξάρτηση σου η οποία άνθησε. Πρώτο καμπανάκι. Καυγάς για τα αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα καθημερινά και όλο το 24ωρο, που ενώ βρισκόταν και από κοντά, ήταν πάνω από 10 τηλεφωνήματα τη μέρα από τους δικούς του. Λίγο εκνευριστικό, γιατί εγώ μένω μακριά από την οικογένειά μου και υπάρχει ένας σεβασμός σε αυτό. Εσένα δεν σε παίρνουν 10 φορές τη μέρα, αυτόν τον έπαιρναν παρόλο που τον έβλεπαν κιόλας. Δεύτερο καμπανάκι. Επίσκεψη των γονέων σπίτι και αντιμετώπιση ενός θέματος υγείας από τον σύντροφό μου που χρειάζεται μια επέμβαση, με τον πατέρα του να το χαρακτηρίζει μπροστά μου. Ε, τι περίμενες, αφού είναι υπέρβαρος. Έχει κάποια κιλά παραπάνω. Εγώ έπαθα σοκ. Δηλαδή τον υποτιμά ο πατέρας του και αυτός το λατρεύει τον πατέρα του. Τρίτον, την πίεση και την προσβολή του πατέρα του για να αλλάξει δουλειά με άσχημους χαρακτηρισμούς, τύπου δεν έχεις αξιοπρέπεια, μείνεις σε μαλάκας γιατί δεν πήρε αύξηση, σε καθημερινή βάση. Με τη δουλειά του ήταν πολύ καλά και η δουλειά του είχε πολύ καλές παροχές. Επειδή όμως ο πατέρας του του τα έλεγε αυτά, έφυγε με πρόφαση έλλειψης εμπιστοσύνης. Με όλα αυτά έφυγε από εμένα με πρόφαση έλλειψης εμπιστοσύνης και με αφήνει σε μια αναμονή. Ό,τι προσπάθεια έκανε έπεσε στο κενό. Δεν θέλει να με ξαναδεί. Τον πρόδωσα, λέει, επειδή μίλησα και στο αφεντικό του και δεν μπορεί να με συγχωρέσει. Προφάσεις, εξαμαρτίες, δικαιολογίες, όλα αυτά. Μετάνιωσε ο τύπος. Δεν θέλει σχέση, δεν θέλει να είναι μαζί σου. Άκουσα πολλές προσβολές τύπου που πού ξέρω αν είναι δικό μου το παιδί. Η ίδια προσβολή που σου είχε πει και ο προηγούμενος. Και δεν με απασχολεί για την ώρα, έχω άλλα προβλήματα και να φύγω να μην με βλέπει. Εγώ είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, έπεσα από τα σύννεφα και έγκυος. Όλοι οι φίλοι μου επίσης. Ήρθε, μιλήσαμε μόνο για το σπίτι και είμαι στην αναζήτηση νέου σπιτιού μόνη μου. Το θέμα δεν είναι οικονομικό, γιατί εδώ που ζω υπάρχει κράτος πρόνοιας. Έχω να διαχειριστώ μια εγκυμοσύνη και ένα χωρισμό. Κλαίω, στενοχωριέμαι όλη μέρα και δεν μπορώ να το διαχειριστώ, αλλά ούτε και να το πιστέψω. Πώς μπορούν να τελειώσουν τα συναισθήματα σε 5 μέρες, μα υπήρχαν άραγε και ποτέ. Υπήρχαν άραγε και ποτέ. Πώς είναι δυνατόν να κοιμάται ήσυχος αν πάθω κάτι και χρειαστεί να πάω στο νοσοκομείο, κάποιος πρέπει να με πάει και να με βοηθήσει στη μετάφραση. Και έχουμε και ένα ιστορικό. Για το παιδί του ούτε λόγος. Είμαι δυνατή, λέει, και μπορώ να το μεγαλώσω μόνη μου. Δεν με φοβάται. Αφού δεν είχα εμπιστοσύνη, γιατί έκανα παιδιά μαζί του, λέει. Εγώ τώρα ψάχνω νέο σπίτι. Είχα σταματήσει από την εργασία μου και τώρα παίρνω ταμείο. Αφού υπόθηκαν όλα αυτά, κανονίσαμε ένα ραντεβού ακόμα να μου δώσει τα χρήματα που του έδωσα και για το σπίτι, αλλά και τον είχα βοηθήσει για λογαριασμούς. Άλλες καμπανάρες, να του δίνεις χρήματα, να τον βοηθήσεις. Εσύ που παίρνεις το 1/3 των χρημάτων που παίρνει αυτός. Δεν του τα ζήτησα εγώ πίσω. Δεν τα είχε να μου τα δώσει, σίγουρα ο πατέρας του κρύβεται πίσω από αυτό. Και μετά θα κινηθούμε νομικά για τα υπόλοιπα. Προσπαθώ να χαρώ την εγκυμοσύνη, αλλά δεν γίνεται δυστυχώς. Τα βίντεο με τα γονεοποιημένα παιδιά ταιριάζουν σε πολλά χαρακτηριστικά. Χωρίς κανένα δισταγμό, χάλασε μια οικογένεια πριν καν αρχίσει. Ευχαριστώ εκ των προτέρων, εύχομαι να είμαι η τελευταία γυναίκα που ζει κάτι αντίστοιχο. Την πάτησα σαν το ποντίκι στη φάκα, γιατί ζήλεψα λίγο εικονική αγάπη. Σας φιλώ, εύχομαι υγεία σε όλους και σίγουρα θα υπάρχει update, είναι η αρχή του παγόβουνα ακόμα. Θα έβαζα τίτλο «Τιτανικός» και λίγο μαύρο χιούμορ. Μάλιστα, 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 μάλιστα. Αυτό είχε έρθει πριν μια εβδομάδα. Και χθες έρχεται πρώτο update τελικά για τα χρήματα, δεν ξανά γίνε λόγος. Ναι, που θα γινόταν. Μιλήσαμε και ξαναπροσπάθησα όμως. Κατέληγε με προσβόλες και απάθεια. Έπεσα στα πόδια του, τίποτα. Ζήτησα συγγνώμη, τίποτα. Έκανα πίσω να έχουμε μια σχετικά καλή σχέση για το παιδάκι που έρχεται, όμως λέει ότι με συχαίνεται και δεν θέλει να με ξαναδεί. Όταν γεννηθεί θα αναλάβει την ευθύνη, έτσι λέει τουλάχιστον, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και γενικά σε μένα μηδέν σεβασμός. Μαζεύω τα κομμάτια μου, ψάχνω σπίτι και δουλειά. Εύχομαι να τα καταφέρω, ευχαριστώ εκ των προτέρων. Και της λέω, θες να κάνω βίντεο την ιστορία σου, και μου λέει, ναι, θα μπορούσατε, μακάρι να μην υπάρχουν γυναίκες στην κατάληψη και να παλεύουμε την εγκυμοσύνη. Μαζί σου. Και εγώ συμφωνώ ότι είναι πολύ καλή ιδέα να μην υπάρχουν γυναίκες σε εγκατάλειψη που να παλεύουν με την εγκυμοσύνη. Ο τύπος είναι ανεκδίηγητος. Ο τύπος είναι ψυχανόρημος. Ο τύπος είναι, να μην πω και κάτι άλλο, ψυχανό. Δεν πάει καλά ο τύπος.
Είναι ερωτευμένος με τον πατέρα του, εντός αγωγικών, έχει συναισθηματική ομιξία με τον πατέρα του, με την οικογένειά του, είναι εντελώς ακατάλληλος για σύντροφος, εντελώς ακατάλληλος για τέρι, εντελώς ακατάλληλος για πατέρας του παιδιού σου. Εντελώς ακατάλληλος. Εντελώς ακατάλληλος. Το λιγότερο που θα πω για αυτόν είναι ότι είναι άλλο ένα μίζερο ναρκισάκι, το οποίο όμως κατάφερε να σε παγιδέψει, κατάφερε να σε βάλει στη διαδικασία να φτιάξεις όνειρα, φαντασιώσεις, να επιδιώξεις εγκυμοσύνες προκειμένου να έχεις την οικογενειακή ευτυχία. Συγγνώμη που σου μιλάω αυστηρά. Σ' αγαπώ, σε εκτιμώ, το ξέρεις αυτό το πράγμα και έχει πάνω από 2 χρόνια που μιλάμε. Το ξέρεις ότι δεν θέλω το κακό σου. Όμως, κόρη μου, από τη στιγμή που έρχεται η πρώτη εγκυμοσύνη και γίνεται αυτόματη αποβολή και μεσολαβεί το να πάτε να νοικιάσετε σπίτι και αυτός να σου λέει δεν έχω λεφτά για να βάλω την προκαταβολή και να βάζεις εσύ την προκαταβολή που παίρνεις πιο λίγα χρήματα από αυτόν και βλέπεις ότι είναι στα τηλέφωνα όλη μέρα, όλη νύχτα με τους γονείς του και είναι όλοι μαζί μια συναισθηματικά αιμομιχτική οικογένεια και αναλαμβάνει τα χρέη των άλλων και βάζει την οικογένεια του πάνω από εσένα, γιατί μένεις ξανά έγκυος, κόρη μου? Γιατί μη μου πεις ότι έμεινε τυχαία. Γιατί πραγματικά υπάρχουν πολλοί τρόποι αντισύλληψης και προφυλακτικά και αντισυλληπτικά χάπια και ενδομητρικό σπείραμα, το λεγόμενο σπιράλ. Υπάρχουν τρόποι να μην μείνει μια γυναίκα έγκυος. Μήπως είχες μέσα στο μυαλό σου αυτή τη φαντασίωση, αυτή τη λανθασμένη πεποίθηση που πολλές γυναίκες ταΐζουν τις κόρες τους με αυτήν, ότι αν μείνει έγκυος ο άντρας θα μείνει μαζί σου? Δεν σου λέω ότι το έκανες επίτηδες. Πρόσεξε. Δεν σε κατηγορώ ότι έμεινε έγκυος επίτηδες για να τον τυλίξει. Συγκατοικούσατε, μένατε μαζί, ήσασταν ζευγάρι. Αυτό σε προσέγγισε. Δεν μπορεί να σε κατηγορήσει ότι έμεινε έγκυος επίτηδες. Αυτό ήταν που σε άφησε έγκυο. Εντάξει. Φέρει εξίσου ευθύνη ο νάρκισσος, ο προβληματικός με σένα για αυτή την εγκυμοσύνη, αλλά φέρει και εσύ ευθύνη. Γιατί έκανε παιδί μαζί του. Σοβαρά. Και εγώ έχω κάνει σχέσει με ναρκισσούς. Γιατί δεν έκανα παιδί μαζί τους? Γιατί δεν έκανα παιδί? Γιατί δεν έκανα? Θα μου πεις επειδή είχες παιδιά. Ναι, αυτό είναι μια καλή απάντηση, επειδή είχες παιδιά. Δεν ξέρω αν δεν είχα παιδιά, μπορεί να μπαίνα και εγώ στην παγίδα να πω άντε ας κάνω παιδί με αυτόν και άμα δεν βγει δεν πειράζει, μείνω μόνη μου. Αν και πιστεύω ότι καλύτερα να κάνεις παιδί με δότη παρά να κάνεις παιδί με έναν προβληματικό προκειμένου να κάνεις παιδί. Δείτε και το βίντεο τη Αριστοτρίδη που μα πέρασε με την Αριστονίκη που μιλήσαμε για τη διαδικασία του να κάνει κάποια γυναίκα παιδί με δότη. Εντάξει. Έχουμε ψυχολογικά και έχουμε θέματα συνεξάρτησης και μας ελκύουν οι νάρκισσοι και μόλις έχουμε βγει από μια σχέση με έναν άλλον νάρκισσο ένα χρόνο πριν και στο ενδιάμεσο δεν κάναμε ψυχοθεραπεία για να θεραπεύσουν τη συνεξάρτησή μας και έρχεται ένας άλλος νάρκισσος, μας γοητεύει και μπαίνουμε σε σχέση μαζί του, μένουμε τυχαία έγκυοι. Χάνεται το παιδί, προσοχή μετά. Φέρεις και εσύ ευθύνη που έκανες παιδί με αυτόν τον άντρα. Δεν είσαι το θύμα μόνο σε αυτή την περίπτωση. Θα έλεγα ότι είσαι θύμα της συνεξάρτησης σου. Είσαι θύμα του συνεξαρτητικού τρόπου με τον οποίο σχετίζεσαι με τους άνδρες. Χρειάζεσαι πολύ και πολύ και πολύ και πολύ και πολύ οξία ψυχοθεραπεία. Στη χώρα που βρίσκεσαι, γιατί εγώ ξέρω σε ποια χώρα βρίσκεσαι, υπάρχουν πολύ καλές υπηρεσίες ψυχοθεραπείας και δωρεάν. Χρειάζεται να μάθεις λίγο καλύτερα τη γλώσσα. Αλλά μπορείς να μάθεις τη γλώσσα. Τα καταφέρνεις στα πρακτικά ζητήματα, τα καταφέρνεις σε θέματα δουλειάς, τα καταφέρνεις σε θέματα πρακτικά και επιβίωσης. Τα συναισθηματικά είναι που χωλαίνεις. Και γιατί χωλαίνεις άραγε, ξαναδώ ξανά αυτά που γράφαμε ένα λεπτό, γιατί υπάρχει απάντηση εδώ. Γιατί, στο γιατί, στο πρώτο σου mail που ήρθε πριν 2 χρόνια. Λες πριν 2,5 χρόνια, μετά από απίστευτα σκαμπανεβάσματα και πισωγυρίσματα, με βοήθεια ψυχοθεραπείας κατάφερα να φύγω από την χρόνια χειριστική σχέση μου οριστικά και αμετάκλητα, στην οποία είχα συνεξάρτηση λόγω της έλλειψης πατρικού προτύπου. Και είδα καθαρά πόσο δυστυχισμένο έκανα τον εαυτό μου με τις επιλογές μου.
Αυτό το ζήτημα. Εκεί έχεις έλλειψη πατρικού προτύπου και αυτό σου αφήνει συναισθηματική ο κενό. Αυτό σε κάνει να επιδιώκεις να συνδέεσαι με ανθρώπους οι οποίοι σου δείχνουν πως ίσως θα σου καλύψουν αυτό το κενό, είτε με πάρα πολύ αγάπη, με το love bombing που κάνει ένας ανόητος νάρκισσος όταν θα γνωρίσει μια συνεξαρτώμενη, ή με το ψευδέστηση ότι αν είμαι με έναν άνδρα που είναι 20 χρόνια μεγαλύτερος από μένα, θα καλύψω το κενό του πατέρα. Και μετά πέφτουμε και πέφτουμε και πέφτουμε και πέφτουμε σε βαθύτερους λάκους και βαθύτερους λάκους και βαθύτερους λάκους. Σε καμιά περίπτωση δεν θέλω να θεωρήσεις ότι με αυτό που σου είπα, ότι και εγώ είχα σχέσεις με νάρκισσους, δεν έκανα όμως παιδί μαζί τους, ότι σου το παίζω καλύτερη. Γιατί έτσι ακούστηκε. Τώρα που το ξανασκεφτούμε, έτσι ακούστηκε. Εντάξει, θα μπορούσα και εγώ να κάνω αυτό που έκανες. Πραγματικά. Πραγματικά, θα μπορούσα και εγώ να κάνω αυτό που έκανες. Εγώ συνειδητά έκανα, ειδικά την κόρη μου, την έκανα πολύ συνειδητά σε ένα γάμο που ήξερα πως θα τελείωνε. Δεν ήταν νάρκισσος ο πατέρας της, είχαμε άλλες διαφορές. Την έκανα συνειδητά σε ένα γάμο που ήξερα πως θα τελείωνε. Δεν ξέρω πόσο καλό ή κακό ήταν αυτό. Έχω βρεθεί και εγώ δηλαδή στη θέση σου. Όταν επιδίωξα την εγκυμοσύνη της Κυριακής, ήξερα ότι ο γάμος μου είχε προβλήματα και υποσυνείδητα το γνώριζα πως θα χώριζα. Δεν το ήξερα συνειδητά, αλλά το καταλάβαινα ότι θα χώριζα κάποια στιγμή και επέλεξα παρόλα αυτά να κάνω παιδί. Shit happens. Τα κάνουμε εμείς δηλαδή. Τα κάνουμε εμείς έτσι τα πράγματα. Συγγνώμη ξανά. Αν σε έκανα να νιώσει άβολα, που φαντάζομαι θα σε έκανα να νιώσει άβολα αυτά που έλεγα προηγουμένως, δεν θα κάνω edit το βίντεο, θα τα αφήσω όπως είναι. Γιατί θέλω έτσι να φαίνεται ότι και εμείς οι συνεξαρτώμενοι πολλές φορές κάνουμε τους έξυπνους τους άλλους ή τους έξυπνους στον εαυτό μας και εμείς τα ίδια σκατά είμαστε. Εγώ το έχω δηλώσει ότι πως είμαι συνεξαρτώμενη και συνεξαρτώμενη σε θεραπεία. Δεν λέω ότι έχω αποθεραπευτεί. Λοιπόν, τώρα βρήκες τον εαυτό σου σε μια συγκεκριμένη συνθήκη. Έγκυο, που έχεις να διαχειριστείς την εγκυμοσύνη, μια μονογονεϊκή εγκυμοσύνη και επίσης να διαχειριστείς και το χωρισμό. Χρειάζεσαι οπωσδήποτε επειγόντως ψυχοθεραπεία. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Ψυχοθεραπεία για ψυχική ενίσχυση σε αυτή την περίοδο, γιατί σε βλέπω ότι πας και παρακαλάς αυτόν τον μαλάκα να γυρίσει πίσω, το οποίο σίγουρα δεν θα βοηθήσει πουθενά. Πουθενά δεν θα βοηθήσει, γιατί τον βλέπεις. Ο άνθρωπος είναι ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Ψυχανόρημος, ψυχανόρημος. Πόλα. Ό,τι να είναι ο άνθρωπος. Δεν το θες αυτόν τον άνθρωπο πίσω. Αυτό που θες είναι να στηρίξεις εσύ τον εαυτό σου. Ευτυχώς που έχεις φίλους. Μείνε με τους φίλους σου να επικοινωνείς, να συνδέεσαι. Ψάξει οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Ψάξει το link που έχω στην πρώτη σελίδα, στην ιστοσελίδα μου, theklapetiton.com. Υπάρχει ένα άρθρο που έχει link για τις δωρεάν ψυχοθεραπείες σε Κύπρο και Ελλάδα. Ξέρω ότι δεν είσαι στην Κύπρο, ξέρω ότι δεν είσαι στην Ελλάδα. Υπάρχουν όμως και διαδικτυακές υπηρεσίες. Ψάξε σε παρακαλώ, χρειάζεσαι οπωσδήποτε στήριξη και βάλε στόχο να θεραπεύσεις τη συνεξάρτησή σου. Όχι να σώσεις τη σχέση σου. Να θεραπεύσεις τη συνεξάρτησή σου. Γιατί θα το χρειαστείς αυτό και εσύ, αλλά και το αγέννητο παιδί σου. Αν πάει καλά η εγκυμοσύνη και έχεις το παιδί, θα χρειαστεί να είσαι όσο πιο δυνατή γίνεται, όσο πιο ψυχικά υγιής και ισορροπημένη γίνεσαι, για να δώσεις ό,τι καλύτερο στο παιδί σου, που δεν σου έδωσαν ό,τι καλύτερο εσένα οι γονείς σου. Εάν δυστυχώς και η εγκυμοσύνη αυτή δεν πάει καλά, το οποίο είναι μια πιθανότητα λόγω του ότι έχεις το ιστορικό με τις αποβολές, εάν και αυτή η εγκυμοσύνη δεν πάει καλά, θα χρειάζεται να είσαι καλά ψυχικά για να αντέξεις την απώλεια και να αντέξεις όλα αυτά τα ενδεχόμενα. Είναι δύσκολη η θέση στην οποία βρίσκεσαι. Πάρα πολύ δύσκολη. Και κάνω αυτό το βίντεο όχι για τον λόγο που νόμιζες εσύ πως θα το κάνω. Για να πω στα κορίτσια προσέχετε από αυτούς οι οποίοι σας γεμίζουν αγάπες και λουλούδια, σας υπόσχονται τον ουρανό με τα άστρα και μετά σας αφήνουν έγκυες και σας χωρίζουν. Αυτοί οι μαλάκες υπάρχουν και θα υπάρχουν. Έκανα αυτό το βίντεο για να πω στα κορίτσια και να πω και στα αγόρια, γιατί και άντρες είναι εξαρτωμένους, ότι αν τελειώσει μια προβληματική σχέση που εμείς μείναμε σε αυτήν, παραμείναμε σε αυτήν λόγω συνεξάρτησης, η ψυχοθεραπεία δεν επαρκεί μόνο για να ανοίξουμε τα μάτια μας και να φύγουμε από εκείνη τη σχέση. Η ουσιαστική ψυχοθεραπεία γίνεται στο ενδιάμεσο των σχέσεων, προτού κάνουμε άλλη σχέση. Καταλαβαίνω πως είμαι συνεξαρτώμενος και παίρνω το συνεξαρτώμενο εαυτό μου και τον πάω στη ψυχοθεραπεία. Και λέω, ήρθα να φτιάξουμε τον εαυτό μου. Θυμάστε όταν χώρισα το 2020 στα γενέθλιά μου, είστε εδώ πολύ καιρό στο κανάλι, τι σας είχα πει έκτοτε, ότι ξεκινάω ψυχοθεραπεία. Λοιπόν, συνεχίζω ακόμη εκείνη την ψυχοθεραπεία.
Τη συνεχίζω και 2 χρόνια μετά συνεχίζω την ψυχοθεραπεία και τώρα σκέφτομαι την πιθανότητα να αρχίσω να κάνω dating και πάλι έχω δισταγμούς λόγω του ότι αναγνωρίζω πως έχω ζητήματα συνεξάρτησης τα οποία χρειάζονται περισσότερη ψυχολογική δουλειά. Δεν εμπιστευόμαστε εύκολα, δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τόσο εύκολα τον εαυτό μας εμείς οι συνεξαρτώμενοι. Το να έχουμε τελειώσει από μια προβληματική σχέση, αυτό δεν μας κάνει μη συνεξαρτώμενους. Χρειάζεται στο ενδιάμεσο εντατική οξία ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα της συνεξάρτησης το οποίο το έχουμε εμείς. Εσύ αν δεν είχες ζήτημα με συνεξάρτηση, δεν θα ήσουν στη θέση που είσαι σήμερα με αυτόν τον μαλάκα. Θα τον καταλάβαινες νωρίς και θα τον έδιωχνες. Μπορεί να έκανες σχέση μαζί του, αλλά στις 2 εβδομάδες, στις 3 που θα τον έβλεπες πως ήταν στα τηλέφωνα με τους γονείς του, που θα τον έβλεπες που την κατάσταση του την μπερδεμένη, τη γονιοποιημένη και τα ξέρω, θα έλεγες όχι δεν θέλω. Ευχαριστώ πολύ. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πρόβλημα. Δεν έχω ανάγκη να ταιριάξω εδώ πέρα. Θέλει θεραπεία η συνεξάρτηση. Δεν φτάνει μόνο να την αναγνωρίσουμε, δεν φτάνει μόνο να την εντοπίσουμε, δεν φτάνει μόνο να κάνουμε ψυχοθεραπεία για να φύγουμε. Χρειάζεται ψυχοθεραπεία και μετά. Και θα κλείσω με έναν αισιόδοξο τόνο. Πριν 2,5 χρόνια, 3, μου στείλε μία κοπέλα, η οποία ήταν γύρω στα 40, και είχε σχέση με έναν τύπο, ο οποίος της είχε παρουσιαστεί ως ελεύθερος αυτός. Αλλά τελικά δεν ήταν ελεύθερος, ήταν παντρεμένος με παιδιά. Και έμεινε έγκυος από αυτόν τον τύπο. Ο οποίος τύπος όχι μόνο ήταν παντρεμένος με παιδιά, αλλά αποδείχτηκε πως ήταν και επικίνδυνος. Επικίνδυνος για τη σωματική της υγεία, δηλαδή, σωματική της ακυρότητα. Τον έδιωξε με συνοπτικές διαδικασίες, φρόντισε να μην έχει καμία επαφή μαζί του και αποφάσισε να κρατήσει το παιδί και να το γεννήσει μόνη της. Και μου είχε στείλει email τότε, ήταν 5 μηνών έγκυος και έχουμε έκτοτε επικοινωνία. Η γυναίκα αυτή σήμερα με τη βοήθεια της ψυχοθεραπείας, γιατί τη σύστησα οπωσδήποτε να κάνει ψυχοθεραπεία και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά τη γέννα, μου γράφει ότι είναι καλά και αυτή και το παιδί της. Μπορείς να βγεις από τη δίνη στην οποία βρίσκεσαι, αλλά χρειάζεσαι οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία. Και τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο που κάνουμε σε αυτό το κανάλι δεν υποκαθιστούν την ψυχοθεραπεία. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Η ψυχοθεραπεία είναι προσωπική σχέση που διαμορφώνεις με ένα θεραπευτή της επιλογής σου, που μέσα από αυτή την προσωπική θεραπευτική σχέση θεραπεύεις τα τραύματα σου και θεραπεύεις προβλήματα σοβαρά όπως αυτό της συνεξάρτησης. Την αγάπη μου σε όλους. Φίλοι, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Οποιοςδήποτε συνεξαρτώμενος εδώ στο κανάλι θα μπορούσε να έχει βρεθεί στη θέση σου, δεν σε κατακρίνουμε, σου στέλνουμε την αγάπη μας και μια τεράστια, νοερή αγκαλιά.